Ανακατηγορίες. Ωραία, ας πούμε όσο θέλετε, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Ναι, αν δεν καταφέρουμε να τα εξαντλήσουμε σήμερα, ναι, θα το κάνουμε εντάχει. Δηλαδή, έχουμε λεπτομέρειες σήμερα. Ωραία. Το κάνουμε εντάχει και κάποια άλλη μέρα μπορούμε να ξεδικεύσουμε. Θέλω να μου κάνετε μια σύντομη αναδρομή για έργα που είναι σε εξέλιξη. Τι παραλάβετε από την προηγούμενη δημοτική, τα έχετε ολοκληρώσει ή ακόμα εκτελούνται. Και ποια έργα είναι δικά σας, τα οποία τα ξεκινήσατε, τελειώσαν ή είναι σε εξέλιξη. Ναι. Να ξεκινήσω γραμματικά, έτσι δεν είναι λεπτομέρειες. Κοιτάξτε, όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, να κάνω μια-δυο αναφορές ότι ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί, ολοκληρώθηκε μέσω του τεχνικού προγράμματος το πολύπαθο γήπεδο των Δολιανών, το 5-5 των Δολιανών. Τις επόμενες μέρες δημοκρατείται, το ψηφίσαμε άλλωστε και χθες στην Οικονομική Επιτροπή, τα έργα ανάπλασης στις κοινότητες Βεβαίνων και Μελιγούς, οι οποίες αφορούν κομμάτι του τεχνικού προγράμματος που έχει να κάνει τις αναπλάσεις και ολοκληρώνουν τη μελέτη των ασφαλιστρώσεων για τον Άγιο Πέτρο και τη Μελιγού, οπότε θα δημοκρατηθεί το επόμενο διάστημα. Τώρα, όσον αφορά κάποιες μικρότερες κοινότητες, έχουν γίνει κάποια, όπως γνωρίζετε άλλωστε, η χρηματοδότηση μέσω του τεχνικού προγράμματος από την παλιά ΣΑΤΑ, όπως συνηθίζεται να λέμε, δεν είναι μεγάλες. Οπότε έχουμε δώσει τη δυνατότητα στον κάθε πρόεδρο να το αξιοποιεί όπως αυτός θέλει. Στις περισσότερες μικρές κοινότητες έχουν γίνει παρεμβάσεις μέσω αυτής της χρηματοδότησης, είτε με κυκλειδώματα, είτε με μικρές συμμετοστρώσεις, είτε με κάποιες άλλες υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η κοινότητα. Αυτό όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα. Να επισημάνω βέβαια εδώ ότι ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα, στον επόμενο μήνα πιστεύω θα έχει ολοκληρωθεί και η μελέτη που έχει κάνει με τις αναπλάσεις του Άστρους, που και αυτό αφορά το τεχνικού προγράμματος. Οπότε μέσα στο επόμενο μήνα, δίμηνο, μεγάλες μελέτες του τεχνικού προγράμματος θα έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται και θα υλοποιούνται. Στόχος είναι, αν προλάβουμε μέχρι τέλος του έτους, το μεγαλύτερο ποσό του τεχνικού προγράμματος να έχει υλοποιηθεί. Και στόχος μας γενικότερα ως Δημοτική Αρχή είναι το τεχνικό πρόγραμμα κάθε έτους να υλοποιείται μέσα στο έτος που τρέχει. Αν κάτι δεν προλάβουμε να το υλοποιήσουμε, το επόμενο έτος θα το ολοκληρώνουμε και σύμφωνα βέβαια με τη συνεργασία με το Συμβούλιο των Κοινοτήτων, με τα Συμβούλια των Κοινοτήτων και με τους Προέδρους. Τώρα, όσον αφορά τα μεγαλύτερα, θέλετε και αυτά που είναι πιο σημαντικά έργα. Δηλαδή, επειδή είναι στο Φιλόδημο, π.χ. το Εκκλησία του 13. Ένα από το πιο σημαντικό έργο το οποίο υπηρεσία, μάλλον να το θέσω καλύτερα, είναι σε μελέτη, είναι η υπόνοιση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Χθες είχαμε και ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ουσιαστικά εγκρίναμε τις τροποποιήσεις που έγιναν στη Β1 φάση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρω ότι η εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού είναι ένα έργο το οποίο είναι μια υπηρεσία που είναι σε εξέλιξη. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εμείς όταν το παραλάβαμε, βρήκαμε ένα ολοκληρωμένο Β1 στάδιο, το οποίο είχε αποσταλεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση για να εγκριθεί. Η αποστολή είχε γίνει από το 2017, μέχρι και τη μέρα που αναλάβουμε εμείς δεν είχε εγκριθεί το Β1 στάδιο. Σε επανειλημμένες συναντήσεις που κάναμε και με την αποκεντρωμένη διοίκηση και γενικότερα με τους περιστατικούς παράγοντες, καταφέραμε μέσα σε όλο αυτό το διάστημα και να τονίσω εδώ ότι υπήρξε αυτό το πρόβλημα γιατί πίεζε ο χρόνος, το Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός θα έπρεπε υπό φυσιολογικές συνθήκες να ολοκληρωθεί 3/9 πριν μερικές μέρες, δηλαδή πριν 20 μέρες. Μέσα λοιπόν σε αυτό το διάστημα τι καταφέραμε. Καταφέραμε να επιστρέψει με τις παρατηρήσεις του το Β1 στάδιο από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι παρατηρήσεις αυτές με μια συμπληρωματική σύμβαση λόγω του διαστήματος που είχε μεσολαβήσει με τον ανάδοχο που κάναμε ενσωματώθηκαν οι παρατηρήσεις γιατί είχε μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την αρχή εκπόνησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου μέχρι το σημείο που επικυρώθηκε το Β1 στάδιο με αυτές τις παρατηρήσεις. Οπότε είχαν επέλθει πολλές τοποποιήσεις και στους δασικούς χάρτες και σε διάφορα άλλα που έχουν σχέση και με το φορέα διαχείρισης, με το Natura και διάφορους άλλους παράγοντες και έπρεπε να γίνουν αυτές οι τροποποιήσεις. Η βιομηχανική ζώνη, σε διακόπτω κύριε Δήμαρχε, έχει καθοριστεί από σε ποιο σημείο θα είναι, από πού έως ποιο σημείο θα είναι. Θα το αναφέρω αυτό, το τονίσω τέλος, γιατί αναφέρθηκε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ολοκληρώνοντας αυτό που ήθελα πριν, να επισημάνω ότι μέσα λοιπόν σε αυτό το χρονικό διάστημα, κάναμε τη συμπληρωματική σύμβαση τον Ιούλιο του 2020, αφού είχε επιστρέψει, όπως είπα και πριν, το Β1 στάδιο με τις παρατηρήσεις του. Και να τονίσω ακριβώς αυτό που είπατε τώρα, γιατί έγινε και μια παρεξήγηση η οποία αναφέρθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε αυτή τη φάση,
έχει τελειώσει η διαβούλευση για το Β1 στάδιο. Δεν μπορούσαν να γίνουν τροποποιήσεις προκειμένου να προλάβουμε και τον χρόνο που μας πίεζε και δεν μπορούσαν να γίνουν τροποποιήσεις στο Β1 στάδιο για τις χρήσεις υγείας όπως πολύ σωστά αναφέρεται και γενικότερα για τα όρια των οικισμών και οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση η οποία θα μπορούσε να επέλθει στην αποδιαβούλευση. Γιατί δεν υπήρχε το χρονικό περιθώριο. Είχε στα λίγια έγκληση το Β1 στάδιο, οπότε επιστρέφοντας στο Β1 στάδιο έγιναν τροποποιήσεις στο σχέδιο το οποίο των παρατηρήσεων. Δεν υπήρξε η δυνατότητα να επανέλθουμε και να ξεκινήσουμε μια διαδικασία από την αρχή γιατί θα χάνονται όλα αυτά που θα γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε με τη συμβληματική αυτή σύμβαση που κάναμε, απαντήσαμε, επικαιροποιήσαμε το Β1 στάδιο ως προς την τροποποίηση του. Το Β1 στάδιο επιστράφει για έγκριση στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Στις 2 Σεπτεμβρίου και ύστερα από ενέργειες συντονισμένες εγκρίθηκε το Β1 στάδιο επιτέλους, συνολικά, και έχει αποσταλεί ήδη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου μαζί με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να γίνει συνολική έγκριση και του Β1 σταδίου και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκειμένου όταν αυτά επιστρέψουν εγκεκριμένα να προχωρήσουμε στο Β2 στάδιο και το τελικό στάδιο. Οπότε για να καλύψω αυτό που ρωτήσατε. Αυτά είχαν καθοριστεί τα προηγούμενα χρόνια όταν είχε κλείσει το Β1 στάδιο. Υπάρχει η βιομηχανική, όπως λέτε, περιοχή και χωροδοτείται με τον αφαιρεθό στην περιοχή που βρίσκεται το πρώην πλειοστοματολογείο του Αιγαίου. Παραδείγματο χάρη, δηλαδή, εγώ άκουσα πριν 2-3 μήνες, ήθελε κάποιο σχέδιο να κάνει μια επιχείρηση εδώ πέρα με φιάλες ή γραϊό, κάτι τέτοιο νομίζω. Ναι. Λοιπόν, και άρχισε να του λένε ότι πρέπει να είσαι τόσα μέτρα από εκεί, τόσο να παίξει τόσα μέτρα από εκεί, να έχει χαρακτηριστεί η βιομηχανική περιοχή και τέτοια. Και αυτός ο άνθρωπος δεν επιχείρησε εδώ επειδή δεν υπήρχαν τις υποδομές, επήγε κάπου αλλού και το έκανε. Δηλαδή, χάνουμε και ευκαιρίες. Συμφωνούμε απόλυτα. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι ένα από τα σημαντικότερα είναι η εξέλιξη και η εκπόνηση του Γενικού Πολεμικού Σχεδίου, γιατί αντιμετωπίζει αυτά ακριβώς τα προβλήματα που αναφέρατε. Όταν ένα Δήμο δεν έχει γενικό πολεμικό σχέδιο, δεν υπάρχουν χρήσει γη, αντιμετωπίζει αυτού του περιορισμού ακριβώ που αναφέρατε. Υπό άλλε συνθήκε, αν είχε ολοκληρωθεί, θα μπορούσε στον χώρο αυτό που αναφέραμε να γίνουν πολύ πιο εύκολα η διαδότηση και η κατάσταση μια τέτοια δραστηριότητα ή και οποιασδήποτε άλλη δραστηριότητα. Αυτό επιδιώκουμε και αυτό ουσιαστικά το πρόβλημα λύνει ένα ολοκληρωμένο γενικό πολεμικό σχέδιο. Και να συμπληρώσω εδώ ότι το σημαντικότερο, έχοντας ολοκληρώσει ένα γενικό πολεμικό σχεδιασμό, αυτό ουσιαστικά είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι, θα μπορούσα να πω, στο χαρτί, επί χάρτη. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη αξία για να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο και να βοηθήσουμε, αυτός είναι ο απότερος στόχος, στην ανάπτυξη της περιοχής μας, είναι η εφαρμογή των πολεμικών σχεδίων. Και γι' αυτό εμείς ήδη, ως Δημοτική Αρχή, έχουμε υποβάλει φάκελο στο Υπουργείο, στο αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση τοπικού πολεμικού σχεδίου που γίνονται οι εφαρμογές των πολεμικών μελετών. Έχουμε λοιπόν υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ήδη φάκελο και περιμένουμε τα αποτελέσματα της αίτησής μας. Αυτό θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, αν καταφέρουμε τελικά και εξασφαλίσουμε αυτή τη χρηματοδότηση, γιατί θα αξιοποιήσουμε και όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει και αυτό που γίνεται με το Γενικό Πολεμικό Σχέδιο. Γιατί ουσιαστικά θα περάσουμε ουσιαστικά στο στάδιο της εφαρμογής. Πέρα από τη σύνταξη του Γενικού Πολεμικού, θα πάμε στην εφαρμογή που αυτό είναι και η μεγαλύτερη χρησιμότητα και η μεγαλύτερη αξία ενός Γενικού Πολεμικού Σχεδιασμού. Ναι, κύριε Δήμαρχε, σχετικά με τα έργα που είχατε τα πείτε. Να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Σχετικά με την πλατεία του Αγίου Ανδρέα, έχει γίνει και ένα πρόβλημα εκεί πέρα για κάτι αλλαγές. Τι ακριβώς συμβαίνει, να μας πείτε, για την ανάπλαση της καλύτσης, το σχολείο του Μελικού, εδώ σε ποιο στάδιο είμαστε, η ανακατασκευή που ετοιμάζεται. Και γενικά για τις ζημίες του Ζορμπά, αν έχουν αποκατασταθεί λόγω ενόπιση και χειμώνα τώρα, στα χωριά. Να ξεκινήσουμε τα θέσατε όλα μαζί. Να ξεκινήσουμε με το Φιλόδημο. Ο Φιλόδημος, όπως ανέφερε και ο Υπουργός Εσωτερικών, είχε ένα πρόβλημα στη χρηματοδότησή του. Γι' αυτό και όπως γνωρίζετε, πολλά έργα τα οποία είτε είχαν ενταχθεί είτε είχαν υποβληθεί προτάσεις στο Φιλόδημο, έγιναν αυτόματα, πέρασαν στο Τρίτης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι με την ΔΕΙΑ που είχαν ενταχθεί το σύστημα τηλεμετρίας, ένα έργο το οποίο μέχρι τέλους το επόμενο διάστημα, το επόμενους 2-3 μήνες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειμένου να γίνει
Η διακήρυξή του λοιπόν αυτό το έργο μαζί με την αντικατάσταση των υφιστάμενων αυγών ίδρυυση του αμιάντου πέρασαν γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο τη έλλειψη χρηματοδότηση με δέσμευση από το Υπουργείο Εσωτερικών σε πρόγραμμα του Αντώνη Τρίτση. Οπότε αυτά τα οποία είχαν ήδη απόφαση ένταξη διασφαλίστηκαν σε όσα υπήρξε πρόβλημα χρηματοδότηση, διασφαλίστηκε η χρηματοδότησή του περνώντα στο κάνοντα ουσιαστικά όπω χαρακτηριστικά αναφέρει το Υπουργείο μια γέφυρα με το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτση για να μην δημιουργήθηκαν πρόβλημα. Ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο είχε υποβληθεί και δεν είχε απόφαση ένταξη ή απόρριψη ήταν η αγροτική οδοποιία που αφορούσε στην κοινότητα στον πυράβο. Αυτό λοιπόν σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών και με όλου του Δήμου που είχαν αποβάλει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, στη συγκεκριμένη πρόσκληση ή πρόταση, δεν αξιολογήθηκαν οι προτάσει και ουσιαστικά έκλεισε το πρόγραμμα και θα γίνει επανυποβολή στο νέο πρόγραμμα Αντώνη Τρίτση, το οποίο την πρόσκληση στη συγκεκριμένη που αφορά αγροτική οδοποιία η οποία έχει ξεκινήσει και εκεί θα μπορούμε να υποβάλουμε τη συγκεκριμένη μελέτη. Και εκεί πάλι έγινε η αντιμετωπιστή το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Όσες υποβολές δεν είχαν είτε απορριφθεί είτε εγκριθεί, ζήτησαν από τους Δήμους εγγράφως να γίνουν υποβολές στα νέα προγράμματα. Εκεί ετοιμαζόμαστε να υποβάλουμε πέρα από το συγκεκριμένη πρόταση που είχε γίνει, επειδή μας δίνει δυνατότητα η πρόσκληση να υποβάλουμε και άλλα υποέργα, να υποβάλουμε ένα μεγαλύτερο έργο που θα έχει δύο υποέργα και θα αφορά περισσότερο μεγαλύτερη χρηματοδότηση και μεγαλύτερο δρόμο, περισσότερα χιλιόμετρα δρόμων παρέμβαση. Αυτό σαν αφορά το φιλόδημο. Τα υπόλοιπα προγράμματα του φιλόδημου εξασφαλίστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η χρηματοδότηση μετά και από τις όποιες εκτόσεις προέκυψαν από κάποια έργα που προχώρησαν και έγιναν διακήρυξη. Οπότε θα εξελιχθούν ομαλά. Άλλωστε, να θυμίσω ότι ήδη εξελίσσεται ομαλά ό,τι έχει να κάνει με την βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων υποδομών του Δήμου μας. Όπως όλοι γνωρίζουν, το γήπεδο, είμαστε στην διαδικασία παραλαβής της υπηρεσίας αυτής όσον αφορά το γήπεδο της κοινότητας του Κοραγωνίου. Όσον αφορά το γήπεδο της κοινότητας του Παραλίου Άστρους, είναι υπό εξέλιξη η εργολαβία. Έχουν προχωρήσει δηλαδή στην ανάθεση και στις υπογραφές των συμβάσεων και είναι σε εξέλιξη. Οπότε σε αυτό το σημείο δεν κινδυνεύει κάποια χρηματοδότηση η οποία ήδη είχε ενταχθεί σε χρηματοδότηση.